στις 2 Δεκάτου η ΕΣΕΕ με έκτακτη γενική συνέλευση εκάλεσε όλες τις Ομοσπονδίες της Ελλάδος και τους εμπορικούς συλλόγους. Αποφάσισε ομόφωνα να κατεβάσουν ρολά για τις 19 Δεκάτου, ημέρα Τετάρτη. Καλούμε όλους τους μικρομεσαίους, όλους τους επαγγελματίες στις 19 του μηνός να κατεβάζουν τα ρολά. Να δείξουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα στους τοκογλύφους και σε αυτούς που έχουν υπογράψει συμβόλαιο ξεπουλήματος της Ελλάδος. Δεν θα παραδώσουμε την Ελλάδα στο ξένο κεφάλαιο, στις πολυεθνικές και στις τράπεζες. Γι' αυτό λοιπόν τους καλώ για άλλη μια φορά. Αφού κλείσουν τα καταστήματά τους, στις 11.30 ώρα την Τετάρτη στις 19 του μηνός, στο Δημαρχείο του Πύργου, να φωνάξουμε όλοι μαζί και να τους πούμε φτάνει πια, δεν ανεχόμαστε το ξεπούλημα. Δεν φτάνει που την πρώτη φορά με το χρηματιστήριο μας κάνανε και μας αρπάξανε τα λεφτά 33-3, τώρα μας ξεπουλάνε τις περιουσίες μας και εμάς τους ίδιους. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Δυναμικά τους προειδοποιούμε. Μην φτάσουμε στις κρεμάλες. Από το έχουμε λεφτά μέχρι την εξαθλίωση του ελληνικού λαού είναι μεγάλη διαφορά. Βλέπουμε ότι η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε πολιορκία. Εάν δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι, κάθονται σε αναμένα κάρβουνα και δεν τα έχουν δει. Τα διατάγματα από την Τρόικα ερχόνται στην Ελλάδα και οι υπουργοί, οι αλλάζουν υπουργοί, τα εκτελούν. Μέχρι εδώ δεν πάει άλλο. Στις 19 του μήνα κανείς, μα κανείς, να μην καθίσει στο σπίτι του. Στα σωματεία, στα εργατικά κέντρα να συσπηρωθούν. Μόνο η λαϊκή κατακραυγή θα μπορέσει αυτούς τους έξω που υπογράφουν τα διατάγματα να κάνουν ένα βήμα πίσω. Η ανέχεια έναντι της ελληνικής κυβέρνησης έχει φτάσει στο τέλος. Δεν μπορούμε πλέον να κοιμόμαστε το βράδυ και να βγαίνει ο εκτελεστικός πρωθυπουργός κύριος Τόμψεν κάθε πρωί και να μας δίνει εντολές τι μέτρα θα έχουμε για το επόμενο 24ωρο. Και να βγαίνει και ο Υπουργός Οικονομικών και κύριος Αντιπρόεδρος Β' της κυβέρνησης και να υλοποιεί τα μέτρα και το επόμενο 24ωρο. Αποτύχανε τα μέτρα του προηγούμενου 24ωρου και έχουμε τα νέα μέτρα του επόμενου 24ωρου. Δεν μπορεί κάθε μέρα ο ταχυδρόμος να γίνει εφιάλτης στις επιχειρήσεις μας. Δεν μπορεί πλέον να πηγαίνουμε στον κισέ των τραπεζών κάθε 30 του μήνα και να μην ξέρουμε τι θα πληρώσουμε. Οι άνθρωποι ηλικίας 50-55 χρονών μπαίνουν στην ανεργία. Αυτό έγινε στην Αργεντινή και ας μην λένε ότι δεν είμαστε Αργεντινή και Ινδία. Δεν μπορούμε πλέον άλλον όλοι οι επαγγελματίες και καλώ όλους τους συναδέλφους που ανήκουν στην Ομοσπονδία Παραγωγικών Τάξεων, δηλαδή μανάβηδες, μπακάλιδες, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ταξιτζίδες, χτέλ, εμπορικό σύλλογο, κουρίς, κομωτής, όλους να συμμετάσχουν στην απεργία για να μην εισπράξει έστω και μία ώρα ΦΠΑ εκείνη την ημέρα το κράτος. Θα πρέπει όλοι να ενώσουμε τις προσπάθειές μας σε αγώνες τέτοιους που να αντιπαλεύουν την οποιαδήποτε πολιτική που θα καταλυστεύει το εισόδημα όλων των εργαζομένων και που θα οδηγεί τη χώρα μας, όπως και εσείς προείπατε, σε τριτοκοσμικές καταστάσεις. Μπορούμε να πούμε ότι ο καπιταλισμός, για να το πω έτσι, το μεγαλείο του το τραβάει μια χαρά και μας φάει. Εγώ δεν θέλω να βάλω πολιτικά ζητήματα, θέλω να βάλω αγωνιστικά ζητήματα ότι ο κόσμος πρέπει να ανασκουμποθεί. Ας πεταχτούν και κάποια κουνουπίδια και κάποια μπρόκολα και κάποια μαρούλια σήμερα για να μην πετιώνται στην πορεία. Καλούμε τα μέλη μας να μην συμμετέχουν στις λαϊκές της Τετάρτης 19 του μήνα και να είμαστε όλοι μαζί εδώ στον πύργο για να διαδρανώσουμε την αντίθεσή μας σε όλο αυτό το οικονομικό κατρακύλισμα που έχει επιφέρει η τελευταία πολιτική. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν όλοι μαζί ένα δυνατό και βροντερό παρόν, να σηκωθούμε τελικά όλοι από τις πολυθρόνες μας για αυτά τα διβάστακτα μέτρα που έχει πάρει και θα πάρει ακόμα η κυβέρνηση για εμάς. Καλούμε και τους φίλους, επαγγελματίες που έχουν, τις καφετέριες, τα καφενεία, τις ταβέρνες, να συμμετέχουν και αυτοί, μόνον έτσι όλοι μαζί θα δώσουμε το μήνυμα ότι δεν αντέχουμε άλλο. Φτάνει πια.
Καλύτερα να κλείσουμε εμείς τα μαγαζά μας για μια μέρα και να φωνάξουμε, παρά να μας τα κλείσουν αυτοί. Όλοι μαζί να χτυπήσουμε την Τρόικα, την κυβέρνηση που παίρνουν αποφάσεις και ψηφίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Και κάνω για τελευταία φορά έκκληση, ακόμα μια φορά, όλοι μαζί στις 19 του μηνός να ενώσουμε τις φωνές μας στις 11.30 ώρα στο Δημαρχείο του Πύργου. Για να ζήσει το μέλλον πρέπει να διατηρηθεί το παρόν. Η Τρόικα λοιπόν μας έφερε στη σημερινή δυστυχία. Έχουμε δικαίωμα στην επιβίωση. Ρωτάμε την Τρόικα, ρωτάμε τους τοκογλύφους του εξωτερικού. Ασφαλώς θα μας πούνε έχετε. Τους λέμε έξω από την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να επιβιώσουμε. Οι δανειστές του εξωτερικού θέλουν να περάσουν από τα πτώματά μας, να μας εξευτιλίσουνε, να μας διαλύσουνε τις οικογένειές μας και τέλος να μας σύρουν οικονομικά στις φυλακές. Πρέπει λοιπόν να πάρουνε δυνατά την απάντηση από όλο το λαό. Εργάτες, αγρότες, επαγγελματίες, ιδιώτες, συνταξιούχους. Η απάντηση λοιπόν θα είναι στις 19 Οκτώβρη. Δεν πρέπει να κινείται τίποτα και μία φωνή πρέπει να βγαίνει από τον ελληνικό λαό. Μία. Έξω από την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ας πάρουνε το μήνυμα οι 300 της Βουλής, γιατί θα βρεθούνε κάποιο πρωινό σε θέματα ζωής και επιβίωσης εδώ που είμαστε εμείς. Το μήνυμα οι αντιπρόσωποι στη Βουλή πρέπει να το λάβουν και να τους πούνε «Δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε, θα εφαρμόσουμε το σύστημα που έκανε ο Βενιζέλος το 32. Στάση εξωτερικών πληρωμών και δεν έχουμε να σας πληρώσουμε».